Με την πράξη για τα δεδομένα, τα μονοπόλια του κλάδου δεν θα έχουν πλέον μόνο τη δυνατότητα να καταγράφουν, να αποθηκεύουν, να αναλύουν και να αξιοποιούν τα δεδομένα των χρηστών προσωπικά ή μη, όπω μέχρι σήμερα κάνουν, χάρη, για παράδειγμα, στην Ελλάδα και στη σχετική οδηγία που ψήφισαν από κοινού Νέα Δημοκρατία ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟ και ΜΕΡΑ25. Στα πλαίσια τη ευρωενωσιακή αγορά δεδομένων, τα ευρωπαϊκά μονοπόλια θα μπορούν να τα μεταπολούν σε τρίτου, σαν τμήμα του εμπορικού προϊόντο ή των υπηρεσιών του, έχοντα στήριγμα το Ταμείο Ανάκαμψη, δηλαδή τα χρήματα του λαού. Στο πλαίσιο των ανταγωνισμών με τι ΗΠΑ και την Κίνα και των ανακατατάξεων που συμβαίνουν στον κλάδο, πολλαπλασιάζονται οι απολύσει στου επιχειρηματικού κολοσσού όπω Google, Facebook, Amazon, Twitter, συντελούνται προοχεύσει τραπεζών που συνδέονται και με τον κλάδο και τα βάρη του βεβαίω θα μετακυλήσουν και πάλι στου λαού. Το συμπέρασμα. Ευρωπαϊκή Ένωση και καπιταλιστική αγορά είναι ασύμβατη με κάθε προστασία των δεδομένων. Η πάλι για ψηφιακέ τεχνολογίε στην υπηρεσία των σύγχρονων λαϊκών αναγκών, ενάντια και στο σκοτεινό πλαίσιο φακελώματο, επομένω συνδέεται με τον αγώνα για την ανατροπή τη εξουσία των μονοπωλίων.